Με τη δέουσα λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκαν οι πολιούχοι Άγιοι των Σερών Παμέγιστοι Ταξιάρχες. Οι προστάτες της πόλης των Σερών, Αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβρίλ, τιμήθηκαν από πλήθος Σεραίων που έσωσαν το πρωί στην πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Μετά τη θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Ιερού Λειψάνου, της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής αλλά και της ιεράς εικόνας των Παμεγίστων Ταξιαρχών με τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχόντων και του μεγάλου πλήθος πιστών. Τη θρησκευτική πανήγυρη τιμήσαν με την παρουσία τους οι προσκεκλημένοι του Μητροπολίτη Σερών και Νηγρίτας Θεολόγου, Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, Παναεριότατος Αρχιεπίσκοπος Ανθιδόνος Νεκτάριος, ο Βρεσθένης Θεόκλητος, Ζυχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, ο οποίος και εκφώνησε και τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, αλλά και ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος, ο οποίος ήταν ο ομιλητής μετά την ακολουθία της αρτοκλασίας που τελέστηκε στην Πλατεία Ελευθερίας μόλις ολοκληρώθηκε η λιτάνευση της εικόνας. Αγαπητοί αδελφοί, ένα λαϊκό τραγούδι λέει «Δεν υπάρχουν άγγελοι Θεέ μου». Δεν υπάρχουν άγγελοι Θεέ μου. Αυτή είναι η απογοητευτική πλευρά της ζωής του ανθρώπου. Είναι η άρνησή του και όχι η κατάφαση της ζωής. Είναι η απομάκρυνσή του από τον Θεό και το ξεπούλημα όλων των αξιών. Ο μεγάλος φιλόσοφος Νίτσε λέει το εξής χαρακτηριστικό: αν δεν φτάσεις στον μηδενισμό, στον απόλυτο μηδενισμό, δεν θα μπορέσεις να νιώσεις την αξία των αξιών. Είναι μεγάλος ο λόγος το να ξέρουμε, το να γνωρίζουμε τις αξίες μας. Ο Θεός να δίνει σε όλους μας αγγελικών νουν, δηλαδή καθαρότητα σκέψεως, έτσι ώστε να μπορούμε σε αυτές τις κρίσιμες για την πατρίδα μας και για τον τόπο μας στιγμές να αποφασίζουμε νυφάλια και να πορευόμεθα και να πράττουμε με σύνεση, έτσι ώστε τα πράγματα να οδηγηθούν σε καλύτερες ημέρες. Αυτό δεν αφορά μόνο τον εθνικό μας βίο ή τον καθημερινό μας αγώνα, αφορά πρωτίστως τον πνευματικό μας αγώνα. Και οι Άγιοι Άγγελοι μας είναι τα πρότυπά μας, είναι οι πραγματικοί μας φίλοι, είναι οι προστάτες μας, είναι οι φύλακές μας. Και αυτό, όπως είπα και στο κήρυγμα, δείχνει πόσο μεγάλη έχει ο άνθρωπος αξία από μέρους του Θεού. Ο λαός μας, παρά τα λεγόμενα ή τα γενόμενα, εκδηλώνεται με τον δικό του τον τρόπο. Θα πω μια λίγο ακραία, ένα ακραίο παράδειγμα. Ο λαός και η Εκκλησία είναι σαν την κάλπη. Ο κόσμος πηγαίνει, εκδηλώνεται και το αποτέλεσμα εμείς πάντοτε το γνωρίζουμε. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η δύναμη του λαού, η δύναμη του Θεού, τα οποία συντεριασμένα νομίζω μας δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Να έχουμε γαλήνη και ηρεμία στις ψυχές μας για να μπορούμε να επιτελούμε τα έργα μας. Μέσα από τόσες δυσκολίες, από τόσα προβλήματα, ο κόσμος σήμερα έχει φλωμώσει στην αγωνία, στη φτώχεια, στη δυστυχία, στην ανεργία, στους φόρους. Ο κόσμος θέλει λίγο να βρει την ηρεμία του, να βρει λίγο τη γαλήνη του. Και νομίζω ότι η Εκκλησία και οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι όλοι
Αυτό μας κάνουν, αυτό μας δίδουν. Την ίδια ώρα, σε γραπτή του δήλωση και ο βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ Μιχάλη Τζελέπη σημειώνει: «Η σημερινή θρησκευτική γιορτή αποτελεί για όλους εμάς μια συλλογική πνευματική σύναξη για να αναθεωρήσουμε και να επαναξιολογήσουμε τις πολλαπλές κρίσεις και τα πολλαπλά αδιέξοδα που βιώνουμε ως κοινωνία αλλά και ως έθνος. Ήθε το πνεύμα των Αρχαγγέλων να μας δώσει φώτιση και να επικρατήσει το κοινό καλό για να απεγκλωβιστούμε από το τέλμα που βρισκόμαστε σήμερα και να μας δείξει το μονοπάτι προς την ανάσταση και τη σωτηρία της χώρας μας και του τόπου μας. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή και χρόνια πολλά στις Σέρρες μας, στην πόλη μας». Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλο το σεραϊκό λαό μια ζωή γεμάτη ευτυχία, υγεία, γεμάτη ελπίδα, και ελπίζω όλοι μας να προσπαθούμε πρώτα απ' όλα εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως οι πολιτικοί ηγέτες του τόπου και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την πατρίδα. Είναι μια μέρα που μας δίνει παράδειγμα για το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς πρέπει να πράττουμε. Πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλες τις μικρότητες και να έχουμε γνώμονα για το καλό της χώρας και του τόπου μας. Να μας βοηθάνε, να μας φέρουν ειρήνη, γαλήνη. Δεν είναι ώρα για μαλώματα, είναι η ώρα να είμαστε ενωμένοι για να πάμε μπροστά. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, υγεία σε όλες τις Σερραίες, τους Σερραίους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη μέρα σήμερα, ωραία μέρα, τιμητική για την πόλη μας, την τίμησε ο σεραϊκός λαός και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Στο τέλος της λιτάνευσης, ο Μητροπολίτης Θεών και Νιγρίτης ευχαρίστησε θερμά τους αρχιερείς, βουλευτές, αρχές της πόλεως, τον λαό για την πάνδημη συμμετοχή τους σε εορταστικές ακολουθίες για τους πολιούχους των Σερρών.